Γράφει. Με τη βοήθεια του φίλου εδώ, όπως είπαμε ότι τον Βασίλης. Θα μιλήσουμε ξανά για τα ηλιακά. Βλέπω ότι το ενδιαφέρον σας είναι πολύ μεγάλο. Δεν το περίμενα, γιατί έχω κάνει και άλλα βίντεο για ηλιακά και σας είδα ότι ενδιαφέρον μηδέν. Ηλιακός φίλε μου Βασίλη. Ναι. Λέει δωρεάν ζεστό νερό. Βέβαια. Δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, ναι, σαν ιδέα. Αλλά όταν αυτός ο ηλιακός σου στοιχίζει κάποια λεφτά για να τον τοποθετήσεις, δεν είναι τζάμπα. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι. Είναι μια επένδυση. Έκανες μια επένδυση εδώ πέρα για να έχεις άφθονο ζεστό νερό στο σπίτι σου. Σίγουρα. Το οποίο όμως και αυτό το μηχάνημα θέλει συντήρηση. Χωρίς συντήρηση. Και όταν λέμε συντήρηση, μηχάνημα είναι και αυτό στην ουσία. Χωρίς συντήρηση μας εγκαταλείπει. Πολλές φορές γράφει κάποιο σχόλιο από κάτω, εγώ τον έχω τον ηλιακό 20-30 χρόνια και με βγάζει ζεστό νερό και δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Θα σου έλεγα σκατά στα μούτρα σου και σένα, αλλά τέλος πάντων, συντήρηση δεν σημαίνει ότι απλά φίλε μου Βασίλη σε βγάζει ζεστό νερό. Είδες την πίχλα βγάλαμε από μέσα χθες. Είδα, πώς δεν είδα. Και έχει άλλα τόσα μέσα. Εγώ σας είπα, έβγαλα ό,τι μπορούσα με την κουτάλα με αυτά. Και πάλι έχει. Και πάλι έχει. Όταν πας παίρνεις εμφιαλωμένο νερό να πιείς ή με βάζεις φίλτρα μέσα στο σπίτι σου που σου λέει ο μαστροστράτος και μέσα το θερμοσύφωνα ή το ηλιακό σου είναι τίγκα στη λάσπη και στη βρωμιά και στα άλατα, για μένα αυτό σημαίνει ότι θέλει συντήρηση. Συντήρηση ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το πόσο σκληρό νερό και τα λοιπά, πώς τα λένε αυτά δεν ξέρω. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι αν πιάνουν τα χέρια σου και κάθε χρόνο μια φορά να ανεβαίνεις πάνω μισή το, ώρα να το κάνεις το τέτοιο, να το καθαρίσεις και να το κάνεις, κέρδος είναι. Δεν είναι κακό, ναι, σίγουρα. Έτσι. Κάναμε τι κάναμε σε άλλα βίντεο, εξήγησα. Εδώ πέρα οι μονώσεις μου είπατε ότι θα γίνουν μούμια, δεν το συζητάμε αυτά. Φυσικά εδώ πέρα όλη η εγκατάσταση είναι με τουμπόραμα. Πολλές φορές κατηγορώ το τουμπόραμα και λέω το τουμπόραμα δεν κάνει. Το τουμπόραμα φυσικά και κάνει, είναι όμως για συγκεκριμένη δουλειά. Όχι, δηλαδή αυτό για όλες τις δουλειές. Αυτή εδώ την ασχήμια, δείξε λίγο έτσι σιγά ναι, σιγά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό για μένα είναι ένα κακάσχημο πράγμα. Σίγουρα. Έτσι. Ναι, ναι. Τέλος αυτό. Θα μπορούσε να γίνει με σωλήνα πιπυρό, να πάει έτσι όμορφο, να μπει μέσα σε σωλήνα 6x10 και να γίνει ένα πράγμα, να μην ξανασχοληθείς με αυτό. Σωστά, σωστά. Αυτό τώρα το τουμπόραμα, έρχομαι εγώ ο κοντός, ρίχνω μια κουλούρα εδώ πέρα, ρίχνω από εδώ, ρίχνω από εδώ. Σίγουρα, είσαι ουστά. Φύγε κακό από τα μάτια μου είναι αυτό για μένα. Προχειρότητα. Έτσι. Εδώ μιλήσαμε και το δοχείο αυτό. Το δοχείο αυτό εξήγησα σε άλλο βίντεο και μου λέει κάποιος άλλος φίλος σε σχόλιο ότι το δοχείο που έβαλες είναι μικρό. Όχι φίλε μου, δεν θέλω να κάνετε σχόλια γιατί βλέπω ότι τα σχόλια πάνε και έρχονται και πολύ καλά κάνουμε. Μόνο ένα βίντεο, μόνο ένα σχόλιο έχω σβήσει όλα αυτά τα χρόνια και αυτό γιατί κάποιος έβριζε και έκανε. Δεν σβήνω ούτε ένα σχόλιο. Εκτός από το βίντεο μπορείτε να μάθετε άλλα τόσα πράγματα μόνο διαβάζοντας τα σχόλια. Δοχείο, μου λες ότι φίλε ότι είναι μικρό και ήθελε μεγαλύτερο. Όχι. Πώς διαλέγουμε ένα δοχείο διαστολής, όταν είναι είτε για θέρμανση είτε για ηλιακό. Το νερό είναι, όταν είναι στους 20 βαθμούς και το ζεσταίνω στους 60, 70 και 80 Βασίλη, ναι. Ο όγκος του νερού του διαστέλλεται από 6 έως 8%. Μάλιστα. Άρα στα 200 λίτρα που έχω να βάλω το maximum 8, 2, 8, 16. Δηλαδή εδώ ήθελε ένα δοχείο διαστολής 18 λίτρα. 16-18 λίτρα. 16-18. Εμείς βάλαμε 24 γιατί είχα όλο το ελεύθερο από το φίλο μου το Σωτήρη. Βάλε πιο μεγάλο, το πιο μεγάλο δεν κάνει κακό, δουλεύει πιο ξεκούραστα. Μπράβο. Έτσι. Το μικρό ναι, θα δυσκολεύει. Δεν θέλω να μου βάζετε, να μου γράφετε σχόλια από κάτω γιατί αρχίζουμε, ο Στράτος λέει άλλα, εγώ το λέω έτσι, ναι, μπορείτε να λέτε τη γνώμη σας με κάθε επιφύλαξη. Διαβάζω τα περισσότερα σχόλιά σας, όσα από αυτά μπορώ τα απαντάω και όπως είπε και ένας φίλος, εδώ θα έπρεπε να βάλεις μια βάνα. Δεν έχω βάλει βάνα με τρελό ρακόρι εκεί πάνω για το δοχείο διαστολής, γιατί δεν έχω βάλει. Φυσικά και έχω μια βάνα κάτω, φίλε μου Βασίλη, που αν χρειαστεί οτιδήποτε κλείνει τα νερά του ηλιακού. Κλείνεις από κάτω. Κλείνω τον ηλιακό. Κλείνω τη βάνα εκείνη, ξεβιδώνω το τρελό ρακόρ και έχω πάρει όλο το δοχείο να το κατεβάσω κάτω ή να το μετρήσω, γιατί αυτό θέλει μέτρημα κάθε. Βέβαια. Εξήγησα τον Βασίλη. Την πίεση του. Την πίεση του, μπράβο. Μου λέει κάποιος άλλος, εκεί πάνω έβαλες μια βάνα, θα πάει κάποιος να την κλείσει.
Ποιο θα πάει να την κλείσει. Εντάξει ρε παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, πάνω, γίγαντας θα ανέβει τώρα κάποιο εκεί πάνω. Άμα ανέβει, ας μας κάνει και καμιά δουλειά. Όχι, κανένας δεν μπορεί να ανέβει. Βέβαια δεν μπορεί να ανέβει. Ποιο να ανέβει εδώ πάνω. Ο Ηλιακός. Ο Ηλιακός πρέπει να μπαίνει σε ένα σημείο ούτως ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμος. Γιατί πρέπει να είναι. Καταρχήν πρέπει, φίλε μου Βασίλη, μια φορά στο τόσο μέχρι να άρχισε να καθαρίζεις και τους συλλέκτες από μπροστά που πιάνουν σκόνη και τα λοιπά. Έριξε αυτή την αφρικανική σκόνη, έπιασε σκόνη να ξέρεις ότι ο Ηλιακός η απόδοσή του έπεσε κατακόρυφα. Ναι, ναι, σίγουρα. Έτσι. Κάτι άλλο τώρα σήμερα ήρθαμε και αλλάξαμε το αντιπηχτικό, το οποίο αντιπηχτικό όπως έχω πει πολλές φορές η διάρκεια ζωής του είναι maximum τα 3 με 4 χρόνια. Βγάλαμε αρκετή μαυρίλα από μέσα. Βέβαια, στην ουσία εγώ το έκανα ένα ψιλοξέπλυμα, Βασίλη. Κανονικά έχω ένα μηχάνημα για αυτή τη δουλειά. Βάζω και κάτι χημικά μέσα, το καθαρίζω. Το καθαρίζει πιο. Ίσως του χρόνου γεροί να είμαστε. Είναι πιο αποτελεσματικό. Ναι, εκεί το κάνει σαν να είναι καινούριο. Ζάλλη. Δεν είχα μαζί μου το μηχάνημα, δεν είχα το φάρμακο. Δεν πειράζει. Του χρόνου μπορεί να έρθω να το κάνω. Έχω μιλήσει πολλές φορές. Ναι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για το αντιψυχτικό που στα καλοριφέρ, στα ηλιακά δεν λέγεται αντιψυχτικό, λέγεται αντιπηχτικό. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Αντιπηχτικό σημαίνει ότι δεν αφήνει το νερό να πήξει, αλλά να παγώσει, άρα να μας κάνει ζημιά στους συλλέκτες περισσότερο. Το αντιψυχτικό είναι για το αυτοκίνητο. Στα χέρια μας έχουμε ένα αντιψυχτικό, αντιθερμικό της Durostick. Η Durostick είμαι πολύ ευχαριστημένη από τα προϊόντα που έχει. Στην τοπική αγορά βρήκαμε αυτό εδώ πέρα. Ιδιότητες, υψηλή ποιότητα, αντιψυκτικό, υγρό, μηδιά, τεχνικά χαρακτηριστικά, μορφή, χρώμα, υγρό, γαλάζιο, αντιψυκτική ικανότητα, μείον 18, πληρή τις απαιτήσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές American. Περιέχει εθιλενογλυκόλη και αντισκοριακά πρόσθετα 35%. Το ξαναλέω. Εθιλενογλυκόλη. Μάλιστα. Εντάξει. Εδώ εσείς λίγο του Durostick. Καλά θα είναι λίγο να το μελετήσετε αυτό το πράγμα. Εθιλενογλυκόλη, το τονίζω. Τι γίνεται με το αντιψυκτικό. Γιατί πολλές φορές λέω κάνε λίγο πίσω ή θες να έρθεις στο νήσιο. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Έχεις ανάγκη. Όχι. Δεν μπανίζουν καλά. Ναι. Γιατί λέω ότι δεν κάνει το αντιψυκτικό του αυτοκινήτου, φίλε μου Βασίλη, στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού. Το αντιψυκτικό του αυτοκινήτου, επειδή μπαίνει στο αυτοκίνητο και δεν μας ενδιαφέρει, έχει διάφορα χημικά πρόσθετα τα οποία είναι άκρως τοξικά και επικίνδυνα. Μάλιστα. Όταν εγώ θα το βάλω στον ηλιακό μου, ο ηλιακός πάει αυτό το υγρό και έχει ένα μανδύα μέσα και με ζεσταίνει το αντιπηχτικό του ηλιακού το ζεστό νερό που κάνουμε μπάνιο. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Όχι. Είναι δύο διαφορετικά κυκλώματα. Ναι, ναι. Με την πάροδο του χρόνου όμως μπορεί να μας οξυδωθεί μέσα του καζάνι, να μας τρυπήσει και να περάσει το αντιψυχτικό που το αυτοκίνητο στο που ρίξει μέσα στο νερό που κάνουμε μπάνιο. Έτσι. Μάλιστα. Αυτή την πιθανότητα, ωστόσο, ο μάστορας προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να πάθουμε καμιά ζημιά. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έτσι. Ενώ με αυτό δεν έχει πρόβλημα. Με αυτό δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε πώς το λένε αυτό το αντιπηχτικό. Αντιπηχτικό στην ουσία με βάση τη φαρμακευτική πολύ. Πώς τα λένε. Από εκεί και πέρα. Αντιψυχτικό, αντιπηχτικό. Το καλύτερο υγρό μεταφοράς θερμότητας είναι το σκέτο νερό, φίλε μου Βασίλη. Σκέτο νερό. Αυτό που λένε θα βάλω για καλύτερα, δεν υπάρχει. Νερό σκέτο μπορείς, δηλαδή αν μπορούσα θα βάζα σκέτο νερό μέσα. Η εγκατάστασή μου εδώ του ηλιακού είναι από χαλκό, ούτε να σκουριάσει κάτι, ούτε τίποτα. Ίσως να βάλω ένα χημικό μέσα το οποίο το προστατεύει από οξυδόσεις και τέτοια. Πάρε λέει ένα λίτρο και κοπάνα του μέσα. Όχι. Βάζεις όσο πραγματικά θέλει μέσα. Όσο λιγότερο αντιπηχτικό βάζεις, τόσο μεγαλύτερη ανακυκλοφορία κάνει το υγρό στους συλλέκτες, άρα τόσο μεγαλύτερη απόδοση κάνει. Μένα θα σημαδεύσει. Έτσι, Βασίλη. Αυτό τι σημαίνει. Ότι όταν εγώ ρίχνω περισσότερο αντιπηχτικό από ό,τι πρέπει ή αντιψυχτικό αυτοκινήτου, βαραίνει το νερό που έχει μέσα ο συλλέκτης, άρα μπορεί να χάσω από μία έως και δύο γύρες το νερό που με ζεσταίνει τον ηλιακό. Ναι.
Όταν είναι από την αρχή, αυτή τη στιγμή έκατσα εγώ, άδειασα όλα τα νερά, το ξέπνα με το λάστιχο και συμπλήρωσα αντιπηκτικό. Όταν όμως θα με φωνάξει Στράτο, έλεγξε το αν θέλει αντιπηκτικό μέσα. Συντήρηση, αυτό σημαίνει. Πρέπει να έρθει ο μάστορας. Εμείς επειδή είμαστε και πάντα ένα βήμα μπροστά, φίλοι μου Βασίλη, εδώ και 20 χρόνια, αυτό εδώ το διαφλασιόμετρο, αυτό το διαφλασιόμετρο το είχα πάρει με το φίλο μου τον Γιώργο, τον Γκολφάκια, τον Διάρη από την Αθήνα. Γιώργο, βρεθήκαμε και στο Facebook. Δεν θυμάμαι τη δεκαετία του 2000 κάτι, κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα. Είχε μια έκθεση με αυτοκίνητα και πήρα αυτό το διαφλασιόμετρο. Θα μιλήσουμε για το διαφλασιόμετρο γιατί είναι αγαπημένο μου εξάρτημα. Με αυτό παίρνω, Βασίλη, ένα δείγμα μέσα από τον ηλιακό, ναι. Το βάζω εδώ πάνω και μου λέει για πόσο μείον είναι και αν χρειάζεται να συμπληρώσω αντιπηκτικό. Μάλιστα. Ή μπορούμε να πάρουμε και εκείνη τη φούσκα που έχουν στα βεζινάδικα, αλλά εγώ αυτό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω αυτό. Καθώς επίσης π.χ. έχεις ένα εξοχικό. Ναι. Και έχεις μέσα αντιψυχτικό για να μην παγώσει το καλοριφέρ. Σωστά. Δεν πας και ρίχνεις χύμα. Παίρνεις ένα δειγματάκι, το μετράς και αν χρειαστεί ρίχνεις μέσα αντιπηκτικό. Όσο λιγότερο αντιπηκτικό, αφού μιλάμε για ηλιακά, βάζεις, τόσο μεγαλύτερη ροή και ταχύτητα νερού έχεις. Μάλιστα. Έτσι, φίλε μου, Βασίλη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πολύ, πολύ φοβερό εργαλείο. Ναι, αυτό και απαραίτητο, μάλιστα. Να μετρήσεις και τα υγρά από τις μπαταρίες, τις καναγκυρίσεις, μπορείς να μετρήσεις ακόμα και τα υγρά στις πιτσιλίθρες. Άκου. Ναι. Κάποτε ήταν πολύ ακριβό. Τώρα που το βλέπω στο ίντερνετ έχει πέσει πολύ η τιμή του, δεν ξέρω τι. Το έχω χρόνια, το προτείνω ανεπιφύλακτα, θα ξαναμυρίσουμε για αυτό το εργαλείο. Ανακεφαλαίωση ηλιακός. Δεν είναι τζάμπα ζεστό νερό. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ναι. Έχω την ευκαιρία, Βασίλη, μέρα νύχτα ανοίγω τη βρύση και έχω ζεστό νερό. Θέλει όμως συντήρηση. Βέβαια. Συντήρηση όπως όλα τα εργαλεία. Θα πούμε πολλά ακόμα για ηλιακά. Τώρα μας έφαγε και ο ήλιος εδώ πέρα. Και εμείς όμως δεν φάμε. Έτσι. Αυτά τα λίγα προς το παρόν ήταν μια ωραία παρένθεση. Προσοχή, συντήρηση, έλεγχο το αντιπηκτικό, καθάρισμα μέσα το συλλέκτη. Και καλώς, αυτό καλώς, εδώ, τώρα, αγόρι μου, τώρα. Και εδώ τώρα αυτό το σουβλάκι δείξει λίγο εδώ πέρα. Ναι, έχει κάποιο κοστολόγιο παραπάνω, αλλά για μένα επιβάλλεται. Μάλιστα. Αυτά.